στη τσέπη των καταναλωτών βάζει μια σειρά από λογαριασμούς που ξεκινούν από το Σεπτέμβριο. Όσον αφορά τα τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας και αποχέτευσης, οι χρεώσεις φέτος βασίζονται στις εκτιμημένες αξίες ακινήτων κατά την 1η Ιανουαρίου 2013 και όχι στις τιμές ακινήτων όπως αυτές είχαν εκτιμηθεί το 1980, όπως ίσχυε μέχρι και πέρσι. Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τα τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας για όσους κατοικούν στους Δήμους, ο φόρος με βάση την νομοθεσία έχει καθοριστεί ως ανώτατη χρέωση ποσοστό 24% της χυλής. Για παράδειγμα, εάν ένα ακίνητο έχει εκτιμηθεί στις 100.000 ευρώ, τότε το δημοτικό τέλος ανέρχεται στα 24 ευρώ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί τα συνολικά έσοδα του κάθε Δήμου να υπερβαίνουν το 10% των περασμένων αντίστοιχων εσόδων. Έτσι, κάθε Δήμος θα αποφασίσει μέσα σε αυτά τα πλαίσια που όρισε η νομοθεσία πιο συγκεκριμένο συντελεστή φορολόγησης θα επιβάλλει στα τέλη αυτά. Τα τέλη αποχέτευσης διαφοροποιούνται και αυτά ανάλογα με την περιοχή. Συγκεκριμένα, αναλόγως περιοχής και συμβουλίου, ο συντελεστής χρέωσης διαφέρει. Όμως δεν ξεπερνά το 0,6% της χυλής. Με βάση τους μεγάλους δήμους, κατά μέσο όρο οι πολίτες καλούνται να καταβάλουν ένα ποσό της τάξης των 120 ευρώ για τα τέλη αποχέτευσης. Και από εκεί και πέρα, το κάθε συμβούλιο αποχέτευσης θα πρέπει να, ανάλογα με την πολιτική, ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στο κάθε συμβούλιο, να επιβάλλει και τους αντίστοιχους συντελεστές. Τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση στις χρεώσεις παρουσιάζουν τα τέλη σκυβάλων. Και ενώ τα τέλη σκυβάλων κυμαίνονται στα 40 ευρώ στις κοινότητες και στα 160 ευρώ στους Δήμους, ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων καταγγέλει στον Α ότι οι Δήμοι που συνεργάζονται με τις μονάδες διαχείρισης αποβλήτων χρεώνονται 5 και 6 φορές περισσότερο από ό,τι άλλοι Δήμοι. Σημειώνεται ότι ανώτατο όριο χρέωσης είναι τα 170 ευρώ. Χρεωνόμαστε 65 ευρώ σχεδόν των τόνων τα σκυβάλα. Που ακόμα αυτό δεν είναι πολύ δυσανάλογο με την πραγματικότητα. Την ίδια ώρα σημειώνεται ότι και για τα τρία τέλη, αν η αποπληρωμή τους δεν γίνει εντός των καθορισμένων προθεσμιών, επιβάλλονται επιπρόσθετες επιβαρύνσεις μέχρι και 20% επί του ποσού. Ενώ ανάλογα με τον κάθε Δήμο και κοινότητα, προσθέτονται και άλλες υποχρεώσεις όπως αυτά της καθαριότητας ακινήτων, αλλά και άδειες κατοικιδίων ζώων.